το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Ίσως θα έπρεπε να το κατεβάσετε λίγο από την τοναλιτέ, γιατί και οι δύο, και ο Ρέμος είναι σχεδόν τενόρος εκεί και η Άλκηστη είναι στα ψηλότερά της. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε τουλάχιστον μισό τόνο κάτω, γιατί στον ένα θα έχανε σίγουρα. Συμφωνείτε ότι ίσως έπρεπε να το πείτε ένα τόνο κάτω? Όχι. Όχι. Δεν είπαν ένα ημιτόνιο, το μισό δηλαδή του τόνου, αλλά επειδή πραγματικά στις πρόβες έβγαινε πάρα πολύ ωραίο, και οι άνθρωποι αυτοί φυσικά δεν το ξέρουν γιατί δεν ακούγανε τις πρόβες μας, όχι, δεν θα έπρεπε να το κατεβάσουμε. Ανάλογα με αυτό που άκουσαν σήμερα, βέβαια δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω και τι ακούνε. Κάτι αισθάνθηκα ότι έγινε στο ρεφρέν. Δεν ξέρω αν έγινε, αν ήταν δική σας απόφαση. Τονικά κάτι δεν μου κόλλησε καλά. Τα ψηλά. Σφίχθηκες πάρα πολύ και χάθηκε το αίσθημα. Και την προηγούμενη εβδομάδα είπες, ίσως έγινε μία μικρό παρεξήγηση με το Σταμάτη Φασουλή. Ναι, πήγε να γίνει, αλλά δεν πήρε έκταση. Καλύτερα που δεν πήρε έκταση, διότι δεν ήταν κάτι για να πάρει έκταση. Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Just the Two of Us είναι... ο Ορφέας και η Άρτεμη. Είναι κρίμα που φεύγετε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, αλλά ξέρετε, είναι σεβαστή η γνώμη του κοινού. Με τη βαθμολογία τη δικιά μας δεν είσαστε για να φύγετε, αλλά σε σύγκριση με το κοινό, σηκώνουμε και εμείς τα χέρια ψηλά. Θα μας λείψουν πράγματα, αλλά έτσι είναι τα παιχνίδια. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κρατάμε όλη αυτή τη θετική, την ωραία ενέργεια. Και πάμε παρακάτω. Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή σας, ευχάριστη στο show? Ήταν μία μόνο. Δεν ήταν μία μόνο. Λυπάμαι αν πούμε μόνο μία, θα δικήσουμε όλες τις υπόλοιπες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και τις στιγμές της ατυχής που μπορεί να είχα εγώ προσωπικά τραγουδιστικά, ήταν στιγμές πλούσιες. Τι θα σας λείψει? Εσείς θα μας λείψετε που μας αγαπήσατε τόσο πολύ, ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, αυτή η αίσθηση γιορτής που είχε κάθε φορά, κάθε γύρισμα, όλα αυτά θα μας λείψουν πολύ. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της.